το σύμπαν ήταν πάντοτε το τελικό σύνορο της ανθρώπινης αναζήτησης. Από την αυγή της ιστορίας του, το ανθρώπινο είδος προσπάθησε να κατανοήσει τον κόσμο έξω από τα όρια του πλανήτη μας. Η προσπάθεια αυτή έχει σήμερα αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στη μελέτη των αστρονομικών φαινομένων υψηλής ενέργειας. Ο μοναδικός τρόπος για να παρατηρήσουμε το θερμό και βίαιο σύμπαν σε υψηλές ενέργειες είναι η χρήση διαστημικών παρατηρητηρίων. Με τα παρατηρητήρια αυτά μελετούμε εξονυχιστικά τον ενεργό ήλιο, τις εκρήξεις των υπερκενοφανών αστέρων, τις μελανές οπές και το περιβάλλον τους. Τα πάλσας. Τα αλληλεπιδρώντα διπλά άστρα. Την βίαιη συγχώνευση άστρων νετρονίων. Τη συγχώνευση μελανών οπών. Το βίαιο κέντρο του γαλαξία μας. Τους ραδιογαλαξίες, τα κβάζαρς και τα μπλέιζαρς. Την αλληλεπίδραση και τη συγχώνευση άλλων γαλαξιών. Η παρατήρηση του σύμπαντος της ακτινοβολίας Χ και Γ αποκαλύπτουν ένα φιλόξενο και εξαιρετικά βίαιο περιβάλλον. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εξέλιξη του σύμπαντος, καθώς και τους φυσικούς νόμους που το διέπουν. Το Διαστημικό Παρατηρητήριο Αθήνα, που θα εκτοξευτεί το 2028, θα διαθέτει το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο ακτίνων Χ, με το οποίο αναμένουμε επαναστατικές ανακαλύψεις για το σύμπαν των υψηλών ενεργειών.